τα στόματα άνοιξαν και πλέον κανείς δεν μπορεί να κρύψει την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το Εθνικό Σύστημα Υγείας παρά τους διθυράμβους της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Από τις 700 νέες μεθ που η κυβέρνηση ευαγγελίζεται πως πρόσθεσε στο Σύστημα Υγείας, οι 500 έγιναν χωρί την έγκριση των αρμόδιων αρχών του Υπουργείου Υγεία, χωρί να τηρούνται οι εθνικέ και ευρωπαϊκέ προδιαγραφέ και χωρί να υπάρχει το απαραίτητο προσωπικό που χρειάζεται για να λειτουργήσουν. Η κατάσταση, μάλιστα, γίνεται ακόμα χειρότερη εάν αναλογιστεί. Κάποιο, ότι η κυβέρνηση έβγαλε σε αναστολή εργασία και περίπου 7.000 ανεμβολίε στου υγειονομικού. Όλο αυτό είχε ω αποτέλεσμα τη διάλυση των νοσοκομείων με πολλού ασθενεί να πεθαίνουν αδίκω, λόγω τη τραγικής κατάσταση στην οποία βρίσκεται το ΕΣΥ. Άλλωστε, κάτι τέτοιο είχε ομολογήσει και ο Θεόδωρος Βασιλακόπουλος. Σύμφωνα με τις πληροφορίες της Δημοκρατίας από το Υπουργείο Υγείας, οι μόνες μεθ που έχουν πάρει την έγκριση των αρμόδιων υπηρεσιών είναι αυτές που προέρχονται από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και ανέρχονται σε 174 και η δωρεά της Βουλής στο νοσοκομείο Σωτηρία που αφορά 50 κλίνες μεθ. Από τι 700 λοιπόν κλίνες μεθ που η κυβέρνηση υποστηρίζει πω έφτιαξε για το ΕΣΥ, μονάχα περίπου 220 είναι πλήρω εναρμονισμένε με τι εθνικέ και ευρωπαϊκέ οδηγίε. Από τι μεθ των δημόσιων νοσοκομείων έχουν εξέλθει μόλι 3.500 ασθενεί, όταν ο ευρωπαϊκός μέσο είναι κατά πολύ μεγαλύτερος.